Η απώλεια του πατέρα, η απώλεια των γονιών, είναι κάτι το οποίο όλους μας μας δυσκολεύει. Τα πρώτα βήματα της δικηγορίας και εγώ και η αδερφή μου τα κάναμε με τον πατέρα μας. Αυτό που έλεγε πάντα και το έλεγε και σε εμάς είναι ότι τη συγκεκριμένη δουλειά, το συγκεκριμένο λειτουργήμα πρέπει να το κάνεις με τιμιότητα. Και ότι το πρώτο πράγμα που κερδίζει ένας δικηγόρος πετυχημένος, έλεγε χαρακτηριστικά ότι είναι να κοιμάται με την πόρτα ανοιχτή, και θεωρούσε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία ενός δικηγόρου. Δεν πραγματοποιήθηκε ταφή, αλλά ποτέ έφρουση. Εντάξει, ήταν μια διαδικασία την οποία την είχε επιλέξει ο ίδιος. Είστε για περισσότερο από 25 χρόνια δικηγόρος. Είναι η πρώτη φορά που καλείστε όμως να πάψετε να ασκείτε για ένα μικρό χρονικό διάστημα το επάγγελμά σας. Δεν είναι εύκολο. Όταν πρέπει να σταματήσεις ουσιαστικά να είσαι στις αίθουσες του δικαστηρίου κανονικά για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, δεν είναι εύκολο. Οι συνεργάτες μου, πραγματικά το λέω και συγκινούμε με όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασα, με στηρίζουν. Τι να σας πω τώρα, ότι σχεδόν ανά δύο μέρες με επισκέπτονταν στο κατάστημα κράτησης που βρισκόμουν, και ειλικρινά σας το λέω, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και δική τους, δεν άλλαξε τίποτα. Βγήκε πάλι ρεπορτάζ για πληστηριασμούς. Όχι, πάλι έχει ανασταλεί ο πληστηριασμός. Υπογράψει με το φαν που είχε το δάνειό μου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτές οι 82 ημέρες πώς ήταν για εσάς? Πραγματικά σας το λέω ότι δεν υπάρχει σοφρονισμός. Οι συνθήκες στις οποίες ζουν οι κρατούμενοι είναι απαράδεκτες. Για μένα οι φυλακές είναι αποθήκες ψυχών. Υπάρχουν θάλαμοι με 25 και 30 άτομα τα οποία μοιράζονται ένα μπάνιο. Η ψυχολογία σας όλες αυτές τις μέρες πώς ήταν? Η ψυχολογία μου δεν θα μπορούσε καταρχάς να είναι καλή. Σκέφτηκα το λάθος το οποίο με οδήγησε εκεί. Δεν είμαι άνθρωπος που έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα ποτέ. Εξάλλου με ψάξατε τόσο πολύ που θα τα είχατε βρει όλα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το οποίο έκανα θα μου δώσει τη δυνατότητα να, επειδή το έχω μετανιώσει καταρχάς, και να μην συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Ξέρεις, στη φυλακή ο χρόνος δεν περνάει. Οπότε το να καθίσεις να σκεφτείς τι σε οδήγησε εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό πρωτίστως για σένα. Θα ήθελα να περιγράψετε το πρώτο βράδυ της φυλακής. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει ακόμα. Το μυαλό σου είναι παγωμένο. Δεν υπάρχουν σκέψεις. Την πρώτη μέρα δεν υπάρχει καμία σκέψη. Ποια είναι η ψυχολογία του από όσο λουλίτρα σήμερα? Κοιτάξτε, η ψυχολογία μου αυτή τη στιγμή εμένα είναι καλή. Και πρέπει να είναι καλή για τα τρία μου παιδιά. Όσον αφορά τη μικρή σας κόρη, ποια είναι η σχέση σας και αν τη βλέπετε καθημερινά? Είναι η σχέση πατέρα-κόρης, η οποία είναι εξαιρετική. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Η σχέση σας με την κυρία Πολυζοπούλου, την πρώην σύζυγό σας, θα έχει ηρεμήσει σαν κλίμα επειδή υπάρχει επικοινωνία με το παιδί? Επικοινωνία δεν έχω. Μιλάω κατευθείαν με το παιδί. Πρόσφατα μάθαμε ότι νοικιάσατε και καινούριο σπίτι. Μένω σε μια άλλη περιοχή και η ζωή συνεχίζεται. Για μένα αυτό είναι το μήνυμα. Ένας άνθρωπος που κάνει κάποιο λάθος πρέπει να έχει ευκαιρία στη ζωή του. Πράγματι είμαι με μια κοπέλα την οποία την γνώριζα, είχαμε δηλαδή μια επαφή για πάρα πολλά χρόνια, ήρθαμε πιο κοντά και είμαι μια χαρά, πραγματικά σας το λέω, από αυτή τη διαδικασία. Θα βλέπατε έναν τρίτο γάμο? Κοιτάξτε, γενικά είμαι άνθρωπος που έχει ανάγκη από συντροφιά. Γενικά δεν το αποκλείω. Οι κόρες σας την έχουν γνωρίσει? Έχουμε γνωριστεί, έχουμε μια καλή σχέση, προσπαθώ να ορθοποδήσω σε όλους τους τομείς. Και είμαι ικανοποιημένος, αν θέλεις, και από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά το διαζύγιο με την κυρία Πολυζογοπούλου, θα έλεγε κάποιος ότι έχει προχωρήσει? Ναι, βέβαια, έχουμε προχωρήσει. Έχουμε ήδη υπογράψει το συμφωνητικό το οποίο απαιτείται για το συνενετικό διαζύγιο. Εκεί έχουμε τους όρους της επιμέλειας και της επικοινωνίας με την 9χρονη κόρη μας. Έχουν συμφωνηθεί όλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.